Γεια σα και καλώ ήρθατε στα νέα. Σήμερα 2 Ιανουαρίου του 2024. Καλή εβδομάδα σε όλου σα και τα κορυφαία νέα για κρυπτο είναι τα εξή. Εμεί σήμερα θα ξεκινήσουμε από το IOTA, το οποίο ολοκληρώνει την προεμπορική φάση του blockchain τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πούμε ότι το IOTA συμμετέχει από το 2020 σε αυτό το πρόγραμμα και ουσιαστικά, όπω είπαμε, ολοκληρώνει την τελική φάση του Ευρωπαϊκού Blockchain, το PCP αλλιώ θέτοντα τι βάσει για την επέκταση, τη βιωσιμότητα και την ασφάλεια τη υποδομή του blockchain τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώ δεν έχουμε περισσότερε λεπτομέρειε γι' αυτό το γεγονό. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα το IOTA έχει βρεθεί πάρα πολύ κοντά με πολλού ευρωπαϊκού θεσμικού, όπω καταλαβαίνετε, και νομοθέτε εννοείται τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί από το IOTA θα πάμε μία και στην τράπεζα των τραπεζών και συγκεκριμένα θα πάμε στι τράπεζε που αντιμετωπίζουν νέου κινδύνου από το blockchain χωρί άδεια παρακαλώ όπω προειδοποιεί η BIS ή αλλιώ η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, που για όσου δεν γνωρίζουν είναι η Τράπεζα των Τραπεζών, διότι είναι η Τράπεζα που βγάζει νόμου για τι τράπεζε σε όλο τον κόσμο, ανεξαιρέτω από όσο γνωρίζω. Να πούμε λοιπόν ότι η συγκεκριμένη λέει ουσιαστικά ότι τα δίχτυα blockchain χωρί άδεια, θα δούμε σε λίγο την αυτά, όπω ο blockchain του Ethereum παραδείγματο χάρη, αν έχουν αρκετού κινδύνου που οι τράπεζε δεν έχουν ακόμα αντιμετωπίσει πλήρω, σύμφωνα με νέο έγγραφο που δημοσιεύτηκε στο ιστολόγιο τη Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών. Λοιπόν, τα δίκτυα blockchain χωρί άδεια λέμε ουσιαστικά τα δίκτυα που δεν περιορίζουν του χρήστε από το να συμμετέχουν στη διαδικασία συνένεση που χρησιμοποιείται για την επικύρωση συναλλαγών και δεδομένων. Δηλαδή, είναι δίκτυα τα οποία δεν σου απαγορεύουν να γίνει επικυρωτή και να έχει τον δικό σου κόμβο πάνω στο δίκτυο. Παραδείγματο χάρη το Ethereum, όποιο θέλει πληρώνει 32 Ethereum, έχει και ένα μηχάνημα για γίνεται. Στο Cardano έχει μηχάνημα, γίνεσαι. Στο Solana έχει μηχάνημα, γίνεσαι. Δεν σε περιορίζει κάποιο από το να μπει. Παρ' όλα αυτά, η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών θεωρεί ότι αυτά τα blockchain είναι κάπω προβληματικά διότι, εφόσον οι ίδιοι του δεν μπορούν να ελέγχουν ποιο κάνει επικύρωση των συναλλαγών, αυτό ενδέχεται να έχει κινδύνου όπω ξέπλυμα χρήματο κτλ. Και το συγκεκριμένο έγγραφο προτείνει κάποιε λύσει. Και δύο από τι σημαντικότερε που παρουσιάζονται ουσιαστικά η μία είναι σημαντική. Παρ' όλα αυτά, η πρώτη είναι ένα μητρό εκτό αλυσίδα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάκτηση ιδιοκτησία μετά από ζητήματα όπω διακοπή. Με πάρα πολύ απλά λόγια, αν αντιλαμβάνομαι τι λέει το έγγραφο, είναι ουσιαστικά ότι μετά από κάποιο hard fork ή μετά από κάποια επίθεση blockchain που ενδέχεται να υπάρχουν κίνδυνοι για την ακαιρεότητα του blockchain. Να μπορεί να υπάρχει εκτό αλυσίδα κάτι το οποίο να ξέρει τι ανήκει σε ποιον. Αυτό στο δίκτυο του blockchain το έχουμε ήδη, διότι στα blockchain όλα αναγράφονται. Οπότε μπορούμε, αν συμβεί κάτι πάρα πολύ τραγικό σε κάποιο blockchain, να το γυρίσουμε μία ή δύο εβδομάδε πίσω. Δεν είναι απαραίτητο να έχουμε κάποιον άλλον μηχανισμό, τον έχουμε ήδη. Το έγγραφο προτείνει επίση να διοριστεί μια καθορισμένη οντότητα. Για να ελέγχει και να περιορίζει την πρόσβαση στο περιουσιακό στοιχείο, κρύπτο ή να αποκλείει και να αντιγράφει συναλλαγέ που είναι δόλειε. Όπω λέει το έγγραφο, ο ελεγκτή δεν θα ασκούσε έλεγχο στο ίδιο το δίκτυο χωρί άδεια, αλλά στα συγκεκριμένα διακριτικά μια συγκεκριμένη έκδοση. Ο υπεύθυνο επεξεργασία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την εξουσία του για να βοηθήσει στον μετριασμό των νομικών κινδύνων ή των κινδύνων συμμόρφωση να πούμε ότι μπαρούφε λένε σε αυτό το σημείο εδώ πέρα. Αν μπορεί να ελέγχει και να επηρεάζει κάποιο, κάποιο διακριτικό, κάποιο χρηστικό συμβόλο ή κάποια συναλλαγή πάνω σε ένα blockchain, ουσιαστικά ελέγχει και το ίδιο το δίκτυο χωρί άδεια. Δεν μπορεί να γίνει όλο αυτό χωρί να ελέγχει και το ίδιο το blockchain ουσιαστικά. Οπότε, όπω βλέπετε, οι τράπεζε ανησυχούν πάρα πολύ για τα πράγματα τα οποία δεν μπορούν να ελέγξουν και γι' αυτό το λόγο προετοιμάζονται. Και η μόνη λύση για να το αποφύγουμε αυτό είναι η πλήρη αποκέντρωση. Μόνο έτσι οι τράπεζε δεν θα μπορούν να αγγίξουν το blockchain και Οπότε ουσιαστικά, αν είσαι κεντροποιημένο, μπορούν να πάνε να βρουν πάρα πολύ εύκολα ποιο κάνει κουμάντο εδώ πέρα και να το επιβάλλουν κυρώσει. Ενώ αν είσαι πλήρω αποκεντροποιημένο, όπω καταλαβαίνετε, δεν θα έχουν ιδέα που μπορούν να πάνε, οπότε δεν θα μπορούν να αγγίξουν και κάτι. Εμεί θα πάμε στο σημερινό χορηγό του επεισοδίου μα, την κρυπτόνομη. Η διαφήμιση θα είναι μεγάλη, οπότε τα timestamp είναι φίλοι σα. Η κρυπτόνομη είναι μια venture capital εταιρεία με παρουσία στο χώρο από το 2019. Να πούμε ότι αυτή η εταιρεία ειδικεύεται στο να κάνετε stake τα νομίσματά σα και δίνει κάποια απίστευτα AP. Όπω το Bitcoin που δίνει 24,72% APR. Να πούμε ότι αυτό είναι υπερβολικά ψηλό και πώ καταφέρει να δίνει η κρυπτόνομη τόσο ψηλά APR. Να πούμε ότι αυτό που κάνει ουσιαστικά είναι να επενδύει σε early project. Και όπω μπορείτε να δείτε, στα project τα οποία επενδύει, έχει πολύ υψηλέ αποδόσει. Μπορεί να φτάνουν από 4,71% μέχρι ένα απλό 2%. Αλλά η δουλειά του είναι να επενδύουν νωρί σε νομίσματα ώστε να έχουν και υψηλέ αποδόσει και υψηλό ρίσκο. Οπότε η λογική είναι ότι εσεί βάζετε μέσα τα χρήματά σας. Αυτοί τα διαχειρίζονται ώστε να επενδύουν σε early νομίσματα και μετά να μοιράζουν αυτό το ποσό στου χρήστε του. Και πέρα από αυτό να πούμε ότι η κρυπτόνομη έχει το flexible λογαριασμό: μπορείτε να επενδύσετε. Εγώ έχω βάλει bitcoin και θα έχω την επόμενη πληρωμή μου σε 4 ώρε και 57 λεπτά. Έχουν lock υπηρεσία: μπορείτε να βάλετε παραδείγματο χάρη 001 bitcoin, θα βάλω εγώ και μπορείτε να το κλειδώσετε έω και 12 μήνε και να κερδίσετε έω και 76%. Έχουν υπηρεσία lunch pool που μπορείτε εκεί πέρα να δημιουργήσετε το δικό σα συμβόλαιο και να βάλετε όσα χρήματα θέλετε μέσα. Και ανάλογα το συμβόλαιο που θα κάνετε, μπορείτε να κερδίσετε από τον bronze που είναι το μικρότερο έω και επί 5, λέει εδώ πέρα. Αλλά προσοχή, διότι αυτό το συμβόλαιο θα ξεκλειδωθεί για να τα πάρετε πίσω στι 31 Αυγούστου του 2025. Να πούμε ότι οι επιπλέον υπηρεσίε που έχει είναι ότι μπορείτε να πάρετε κάποιο δάνειο μέσα από την πλατφόρμα τη. Έχει το δικό τη exchange, το οποίο είναι 100% δωρεάν, χωρί να κρατάει επιπλέον fees σε εσά. Και εννοείται ότι deposit withdraw μπορείτε να κάνετε πάρα πολύ εύκολα με τυπικέ διευθύνσει. Καθότι δεν ανταλλακτήριο, αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να πάτε στην Bybit παραδείγματο χάρη, να πάρετε τα κρύπτο σα και να τα μεταφέρετε μέσα στην κρυπτόνομη. Και θα έχω link κάτω στην περιγραφή και στο πρώτο σχόλιο και από το link βοηθάτε τα κρύπτο γιατί αυτή είναι η συμφωνία. Όσοι μπαίνετε από το link, τόσο θα πληρώνω εγώ. Και να πούμε κιόλα ότι μπορεί να κερδίσετε έω και 10.000 δολάρια σε δώρο σε κάποιον τυχερό. Τα κρύπτο νέα ευχαριστούν πάρα πολύ την κρυπτόνομη που σπόνσαρ το σημερινό βίντεο για να θυμάστε. Η κρυπτόνομη είναι μια κεντροποιημένη εταιρεία, οπότε τα λεφτά σα είναι πρώτα δικά τη και μετά δικά σα, όπω και σε κάθε άλλο στην κρυπτόνομη αγορά. Εκτός αν τα έχετε σε κάποιο σκληρό πορτοφόλι όπω καταλαβαίνετε. Και εμείς από τη διαφήμιση μας α πάμε μία και στο καρδάνο για άλλη μια φορά το οποίο ολοκλήρωσε με επιτυχία την αναβάθμιση chunk για το hard fork του. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι όπως ξέρουμε τις επόμενες 90 μέρες 2 με 3 μήνες θα ξεκινήσει σιγά σιγά η αλυσίδα του καρντάνου να μεταμορφώνεται και να βγάζει το καταστατικό τη, να βγάζει του D-Reps τη κτλ. Στο τέλο των 90 ημερών, αν όλα πάνε καλά, το δεύτερο στάδιο του σκληρού πυρονιού του Chunk, η αναβάθμιση 10 που έχουμε εμεί ακουστά, θα ενεργοποιηθεί μεταβιβάζοντα πλήρω την εξουσία στα νέα όργανα διακυβέρνηση που, όπω ξέρουμε, περιλαμβάνουν μια συνταγματική επιτροπή, τους D -reps και τους του D-Reps και του επικυρωτέ του καρντάνου. Αν όλα πάνε καλά. Προχωρώντα από το Καρντάνο και την αναβάθμισή του, θα πάμε στο Polygon και συγκεκριμένα στο Polygon of Ventures που είναι ο επενδυτικό βραχίωνας που έχει το Polygon, το οποίο έχει επενδύσει 20 εκατομμύρια δολάρια σε ένα Deepin Project ονόματι M3. EMC, το οποίο project σχεδιάζει ουσιαστικά να λανσάρει το δικό του layer 1 blockchain για να βελτιώσει τον υπολογισμό στα GPU της κάθε γραφικών αλλιώ για τεχνητή νοημοσύνη και DeFi που υποστηρίζεται από GPU με διακριτικό. Οπότε είναι ένα τυπικό project που πλέον πολλά τέτοια έχουν κυκλοφορήσει. Μπορεί να βάλει την κάθε γραφικών σου, αυτοί να χρησιμοποιούν τη δύναμή τη και να σε πληρώνουν. Παρ' όλα αυτά, στο συγκεκριμένο έχει επενδύσει και το ίδιο το Polygon ουσιαστικά, οπότε ίσω γι' αυτό έχει κάποιο μεγαλύτερο ενδιαφέρον όπω καταλαβαίνετε για σας για να το ψάξετε. Προχωρώντας από το Polygon και τις επενδύσεις του, θα πάμε στο Stacks, το Layer 2 του Bitcoin, το οποίο κάνει την αναβάθμιση Nakamoto, μετά από 8 εβδομάδες καθυστέρησης να πούμε. Λοιπόν, αφού αντιμετώπισε πολλαπλέ καθυστερήσει, το Bitcoin Layer 2 Network Stacks προχώρησε στο πρώτο μέρο τη πολυαναμενόμενη αναβάθμιση Nakamoto αυτήν την εβδομάδα. Η αναβάθμιση αναμένεται να αποσυνδέσει την παραγωγή block από το blockchain του Bitcoin, επιτρέποντα ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επεξεργασία. Οπότε από Layer 2 πάει να γίνει Layer 1 το Stacks ουσιαστικά, καθότι σιγά σιγά αποσυνδέεται από το Bitcoin όπω καταλαβαίνετε. Και για τελευταία μα νέα για σήμερα, θα πάμε και στα meme μα και θα πάμε στο το μεγαλύτερο πρωτόκολλο που φτιάχνει meme coin πάνω στο Solana το οποίο από τότε που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο, έχει καταφέρει να παράγει 100 εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα και περισσότερα από 1 εκατομμύριο meme coin παρακαλώ από τον Ιανουάριο. Ενώ παρότι το μεγάλο του κατόρθωμα, έχει και πάρα πολύ μεγάλο ανταγωνισμό και αν πάμε στο DeFi λάμα, θα δούμε ουσιαστικά ότι βρίσκεται στην έκτη θέση όσον αφορά το revenue που παράγει ή αλλιώ τα έσοδα και το έχει ξεπεράσει το Sun. Το ίδιο ακριβώ πρωτόκολλο που ουσιαστικά βρίσκεται πάνω στο Tron αντί στο Solana, το οποίο μέχρι στιγμή στο 24 ο διάγραμμα παράγει 463.000 δολάρια ενώ το Pumpfan παράγει 375.000 δολάρια. Οπότε πολύ μεγάλο ανταγωνισμό και εννοείται ότι το Tron, ό, για όποιου ασχολείστε με meme coin, είναι ένα πολύ καλό μέρο αυτή την περίοδο εξαιτία του Sun. Και εμεί πάμε και στην αγορά με το Bitcoin να βρίσκεται στι 57.000 δολάρια και εμεί έχουμε μπει για τα καλά μέσα στο δεύτερο κανάλι μα. Και αυτά ήταν τα κορυφαία νέα για κρυπτο σήμερα 2 του 2024. Να σα ανακοινώσω το περιεχόμενο που ακολουθήσατε είναι περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μόνο για εκπαιδευτικού λόγου και σε καμία περίπτωση από την επενδυτική συμβουλή, μόνο επενδυτική γνώμη. Παρακαλώ, γραφείτε στο κανάλι αυτά αλλά και ένα σχόλιο τα οποία σχόλια μπορούν να απαντηθούν στο επεισόδιο. Να είστε όλοι καλά, καλή σα μέρα.